Γεια σε όλους, είμαι η Άρτεμις Σαμαρά και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τη συλλογή με τα κοσμήματά μου και τρόπους για το πώς να το οργανώσετε. Είναι ένα από τα θέματα που μου αρέσει πάρα πολύ γενικά και να παρακολουθώ βίντεο με οργάνωση αλλά και να τραβάω, οπότε ελπίζω να ενδιαφέρει και εσάς. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μια τεράστια συλλογή με κοσμήματα. Αυτό που μου αρέσει είναι να έχω λίγα και καλά, τα οποία θα είναι διαχρονικά και θα τα φορέσω πάρα πολλές στιγμές της ζωής μου. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και να σας δείξω τον τρόπο με τον οποίο οργανώνω τα κοσμήματά μου. Λοιπόν, τα περισσότερα κοσμήματά μου τα έχω εδώ πέρα. Είναι μέσα σε ένα ντουλάπι για να μην σκονίζονται και υπάρχουν μέσα σε αυτή τη θήκη. Αυτή τη θήκη, την ξύλινη, την έχει φτιάξει ο πατέρας μου. Έχει βάλει εδώ πέρα ένα πλέγμα για να μπορώ να βάζω κάποια κρεμαστά σκουλαρίκια. Και εδώ πέρα έχει βάλει ξύλο κομμένο, ώστε να μπορώ να περνάω διάφορα βραχιόλια. Όπως βλέπετε εδώ πάνω, μπορεί να αφαιρεθεί αυτό το ξύλο και να βάλετε στη σειρά τα κολλιέ σας. Εγώ προσπάθησα να τα κάνω χρωματικά, δηλαδή πρώτα τα πράσινα, ασημένια, μαύρα, ροζ, ασημένια, χρυσά και τα έβαλα με τη σειρά. Στη συνέχεια εδώ πέρα έχω διάφορα βραχιόλια, αυτό είναι αυτό Forever 21, κάποια κοσμήματα από Jaya Creations είναι αυτά εδώ τα τρία, είναι και τα τρία κολλιέ. Βραχιόλια επίσης, Forever 21, Marc Jacobs, αυτό πρέπει να το πήρα από το Άσος, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι αγγλικό, ή από το Άσος ή από το Άλντο, αυτά τα δύο, αυτό εδώ πέρα είναι από τα Ντόκα, αλυσίδα, και αυτό εδώ πέρα από Αγγλία. Αυτά είναι από τα Hollister, αυτό είναι το πράσινο όπως έχετε το ίδιο σε ροζ χρώμα. Και εδώ έχω κάποια βραχιόλια, δεν θυμάμαι όλα που τα έχω πάρει, πάντως αυτό σίγουρα το έχω πάρει από τα Forever 21 και είναι τέλειο καλοκαιρινό βραχιόλι. Και εδώ έχω κάποια σκουλαρίκια, αυτά τα δύο με τα έχω κάνει δώρο φίλες μου. Αυτά πρέπει να τα έχω πάρει Forever 21. Όπως και αυτά, μου αρέσει πάρα πολύ. Και πέρα από τα κοσμήματά μου, σε αυτό εδώ πέρα το ράφι έχω και ένα μπολάκι με ένα σαπούνι, γιατί μυρίζει ωραία ο χώρος. Μία vintage συσκευασία από καραμέλες που μου αρέσει πάρα πολύ, τις είχα πάρει από Ιταλία και μου άρεσε η συσκευασία και την κράτησα. Και εδώ η Ιωάννα είχε φτιάξει από πυλό αυτό εδώ πέρα το πιατάκι και βάζω διάφορα κοσμήματα τα οποία επίσης χρησιμοποιώ πιο συχνά για να μην τα ψάχνω. Ένας ακόμα τρόπος διακόσμησης είναι αυτό εδώ πέρα το κυροπήγιο, το οποίο αρχικά ήταν για κερί ρεσό, είναι μια κορώνα και εγώ αυτό που κάνω είναι να τοποθετώ τα δαχτυλίδια μου στην κορώνα ένα-ένα και έτσι πολύ εύκολα να βλέπω τι έχω. Και αν έχετε πάρα πολλά, μπορείτε να βάλετε και μερικά μέσα. Και αυτή η θήκη είναι από το Zara Home και για όσες κοπέλες ενδιαφέρονται θα έχω το link κάτω στο description box όπου μπορείτε να το βρείτε, όπως και ό,τι μπορώ να σας βάλω από αυτά τα κοσμήματα που θα σας δείξω σήμερα, γιατί δεν υπάρχουν και όλα αυτά όσα έχω. Λοιπόν, όπως βλέπετε σε αυτό εδώ πέρα το μπαουλάκι που έχω πάρει από τα Zara, το οποίο είναι γεμάτο καθρέφτες, γύρω γύρω καθρέφτες, και εδώ πέρα έχει ένα σιρταράκι στο οποίο ανοίγει και βάζω τα κοσμήματα που χρησιμοποιώ συνέχεια σε καθημερινή βάση. Έχω το ρολόι μου, έχω δύο δαχτυλίδια και έχω όλα τα σκουλαρίκια που χρησιμοποιώ. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα σκουλαρίκια. Τα πρώτα πάνω-πάνω είναι από Forever 21, αυτά εδώ πέρα τα στρόγγυλα είναι από H&M, έχω κάποια επίσης από H&M τα οποία είναι κλασικά και αυτά εδώ πέρα πάνω είναι και τα δύο από Regalis Collection. Στο πάνω μέρος έχω κάποια από Petit Tesoro, τα οποία είναι αυτά εδώ πέρα τα σκουλάρικα και αυτό το τσόκερ, αυτό εδώ πέρα είναι από Forever 21, όπως και τα σκουλαρίκια. Και εδώ όπως σας είπα έχω τα κοσμήματα που χρησιμοποιώ συνέχεια, τα οποία έχω άμεση πρόσβαση, όπως το ρολόι μου ή κάποια σκουλαρίκια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Και αυτό που κάνω είναι να ανοίξω το ντουλαπάκι και να τα πάρω. Α,
αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και έστω και λίγο να σας ενέπνευσε. Μην ξεχάσετε να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια τι θέλετε να δείτε στα επόμενα βίντεο. Επίσης, αν είστε νέοι στο κανάλι μου, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή. Κάνω 2 βίντεο την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Κυριακή. Οπότε πατήστε το subscribe για να δείτε περισσότερα βίντεο και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Επίσης, κάτω στο description box είναι ενεργοί πάρα πολλοί διαγωνισμοί στα διάφορα social media μου, οπότε θα σας αφήσω τα links να πάτε να πάρετε μέρος, η ώρα είναι πάρα πολύ απλή και μπορεί να είστε μία από τις νικήτριες. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, θέλετε να παραμείνετε στο κανάλι μου, μπορείτε να δείτε τα 2 προτινόμενα βίντεο που σας έχω βάλει στο τέλος. Τα λέμε σύντομα, φιλιά πολλά!